Παρουσία του καθηγητή μελετητή Νικολάου Ηλιού έγινε η παρουσίαση των προτάσεων για την αναβάθμιση του τμήματος της Εθνικής Οδού από Βελεστίνο μέχρι Βόλο, που σήμερα παρουσιάζει αρκετά δύσκολα και επικίνδυνα σημεία που έχουν κοστίσει τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Μεταξύ των προτινόμενων παρεμβάσεων είναι η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη δεύτερη βιομηχανική του Βόλου, στον κόμβο του Σέσκλου, αλλά και πολλές μικρότερες παρεμβάσεις παραπλεύρως του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Καλύπτουμε μια σημαντική προϋπόθεση στον τομέα της ωριμότητας. Επομένως, πρέπει από τώρα να προπαρασκευάζουμε το έδαφος για την προκήρυξη της οριστικής μελέτης. Αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ήδη διαβεί, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα, το πρώτο μεγάλο βήμα για την οριμότητα. Είναι πρώτη στη σημασία να αναπτυχθεί ανισόπεδος κόμβος στην ΒΒΠ. Στη συνέχεια, επειδή δεν μου ζητήθηκε μόνο για το παράπλευρο οδικό δίκτυο, αλλά μου ζητήθηκε να διατυπώσω κάποιες απόψεις και για την αρτηρία αυτή καθεαυτή, βγάλουμε σε αυτή την φοβερή στροφή. Αυτό δεν συνιστά στο κινητόδρομο. Και δεν μπορεί αυτός ο δρόμος με τέτοια στροφή να αποτελεί τη βασική είσοδο στον Βόλο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κανείς να πάρει γενναίες αποφάσεις. Σε ερωτήσεις νομαρχιακών συμβούλων σχετικά με τις ευθύνες που υπάρχουν για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος στην περιοχή του εργοστασίου των Αρμάτων, απάντησε πως αυτές αποδίδονται στην εταιρεία που κατασκεύασε το δρόμο, που αν και οι τεχνικές της εποχής ήταν περιορισμένων δυνατοτήτων, έπρεπε να ελέγξει την συμπεριφορά των υλικών που παραχωρήθηκαν από τη Χαλιβουργία πριν τοποθετηθούν στο υπόστρωμα του δρόμου, με αποτέλεσμα σήμερα αυτό να παρουσιάζει μεταβολές ανάλογα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Για τη βελτίωση του συγκεκριμένου σημείου προτείνεται η αφαίρεση όλων των σημερινών υλικών και η κατασκευή του τμήματος εκ νέου. Το θέμα έμεινε σε επίπεδο συζήτησης και ενημέρωσης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας. Ακόμη ομόφωνα ψηφίστηκε η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Μαγνησίας και του Δήμου Αλμυρού, που αφορά τη δεύτερη φάση του έργου βελτίωσης του οδικού δικτύου από τη θέση Πέρδικα έως τον Εθνικό Δρόμο Μικροθυβών Φαρσάλων. Λόγω της έκτακτης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρέθηκε η οικονομία της χώρας, η περιφέρεια μας ανακοίνωσε ότι θα συρρυκνωθεί το ποσό αυτό και συνολικά θα πάρουμε ένα ποσό 90.000 ευρώ για φέτος. Να συγχρηματοδοτήσουμε εν μέρη αυτούς τους μήνες μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι ώστε το έργο να κρατηθεί στη ζωή εντός εισαγωγικών και να ολοκληρωθεί του χρόνου. Βέβαια, οι συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν να συνεχίσουμε το έργο, διότι μετά τις εκλογές πιστεύαμε και είχαμε μια ελπίδα ότι το έργο θα προχωρήσει και θα έρθει στο τέλος του. Ευτυχώς όμως είχαν 4 χρόνια για να έρθουμε σήμερα να συνεχίσουμε το νομαρχιακό συμβούλιο και να ολοκλήρωσουμε το έργο.